2 και 3 γκολ. Το δεύτερο λεπτό από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκάλλου, η ώρα φέρνει λίγο δίπλα από δεξί δοκάρι του Τζιρός. Το 13ο λεπτό, νέα πολύ καλή στιγμή του Πανετολικού, όταν ο Μπόγκοβιτς έβγαλε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο out. Η πίεση του Πανετολικού κάποια στιγμή θα έφερε και αποτελέσματα. Και μετά από νέο κόρνερ των γηπεδούχων στο 17ο λεπτό, ο Πικέ έκανε την προβολή με ασημική περιοχή, γράφοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους. Το 24ο λεπτό σε έδρα του Γκάλλου, ο Καμαρά προσπάθησε με γκολ πλανέ να ανησυχεί στον Τζιρόφσκι, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Λεβαδιακός ευτύχησε στην πρώτη φορά που ανησύχησε την αιστεία του Πανετολικού να ισοφαρίσει. Το 43ο λεπτό από καταπληκτική παλιά του Ροτσέρο για τον Μιλόπουλο, καθώς κάνει σε έδρα σου το ράμα αλλά εκτός θέσης δεν μπορεί να αντιδράσει και πέφτει πάνω να καταλήξει τα δίκτυα του για το 1-1. Ήταν το πρώτο γκολ που λέγεται η ομάδα του Αγρινίου του Σπίτης για φέτος. 4 λεπτά μετά την άνοιξη του δευτερολογικού χρόνου, μετά από εκτέλεση φάουλ του Θεοδωρίδη, ο Πικέι με κεφαλιά αυτή τη φορά εκμεταλλεύεται την άνοιξη έξοδο του Τζιρόφσκι και κάνει το 2-1.